Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Συζήτηση, ανάλυση. Από όλα θα έχουμε, αλλά πριν από το πρωτάθλημα πάμε να δούμε καιρό. Έχουμε ένα υπόλοιπο από προηγουμένου. Έχω πει δυναμικά τώρα. Έχω πει δυναμικά. Μα είναι δυνατόν. Πάνω Σαμαρά. Απεκατάστατε στην τάξη, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε εξαιρετικούς προσκεκλημένους. Να ξεκινήσουμε από τον πρεσβύτερο, Τάκης Οικονομόπουλος. Σπουδαίος τερματοφύλακας. Έχει παράσχει σημαντικές υπηρεσίες και στις ακαδημίες και του Παναθηναϊκού και στην προπόνηση των τερματοφυλάκων. Καλώς ήρθατε. Καλή σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και Νίκος Κωστένογλου, με παρουσία σε πολλές ομάδες και βεβαίως στην ΑΕΚ, την οποία υπηρέτησε και ως ποδοσφαιριστής για 11 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Καλημέρα σας, ευχαριστώ καλημέρα, πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και εσείς. Θα μας περιμένετε δύο λεπτάκια πρώτα να δούμε μαζί τι καιρό θα κάνει. Με τον Θοδωρή Κονδύλη από τον Πύργο. Καλημέρα, Θοδωρή. Σε ακούμε, μας ακούς. Καλημέρα από τον Πύργο, βέβαια σας ακούω. Ωραία. Πάμε λοιπόν, Θοδωρή, κατευθείαν λοιπόν, να δούμε το δορυφορικό μας χάρτη να μας δώσει μια πρώτη εικόνα. Δεν έχουμε κάτι αξιόλογο από πλευράς δορυφόρου. Θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο. Τοπικά θα φτάσει και το 8 μπουφόρ. Να σημειώσουμε ότι το μελτέμι αυτό, καθώς θα διέρχεται από τον ορεινό όγκο της Πελοποννήσου, θα περνά στη δυτική πλευρά ως καταβάτης. Αυτό σημαίνει ότι η δυτική Πελοπόννησος το Σαββατοκύριακο θα έχει υψηλές θερμοκρασίες τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Πολύ ζέστη λοιπόν. Πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες τώρα. Που αυξάνει επίσης και τον κίνδυνο πυρκαγιών. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις δροσερές αρχικά περιοχές. Έχουμε το Λεμαΐδα 16,7, Καστοριά 17,1, στην Φλόρινα 17,3, στο Μέτσοβο 17,8, στην Εμαία, στην Κορινθία 20,1. Στην Ικαρία 20,2, στο Κιλκής 20,3 και στην Οριστιάδα 21,1 βαθμούς Κελσίου. Και αυτές ήταν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες. Πάμε στις ψηλές τώρα. Πάμε στις ψηλές. Πάτρα, δροσιά, 27,9. Μόνο δροσιά δεν έχει, 27,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα, στο Γκάζι, είναι ο μετεωρικός σταθμός 27,6. Στην Άρτα, 27,1. Στη Λεύκη, 26,6. Στην Πάτμο, 26,6 επίσης. Στο Βόλο 26,3, στο Λαύριο 26,2, στην Πρέβεζα 26,1 και στην Ιερά Πέτρα 25,9 όπως και στους Παξούς. Μάλιστα κύριε Οικονομόπουλε και κύριε Κωνσταντίνογλου, κοιτάξτε τώρα πώς θα σας ταξιδέψουμε, βεβαίως. Τι κόλπο κάνουμε. Έχουμε κάμερες, είναι ζωντανή η εικόνα αυτή που βλέπετε αυτή τη στιγμή και ξεκινάμε. Πάρα καλή πρώτη εικόνα. Πάρα. Καλοκαιρινή εικόνα, έχουν ήδη μπει οι εξαπλώστες και οι ομπρέλες και περιμένουν τους επισκέπτες να αρχίσουν τα μπάνια τους. Ζάκυνθος. Πάμε Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο βλέπουμε τον ναό του Αγίου Διονυσίου. Μέχρι Διονύσης. Η θερμοκρασία στο νησί από το σταθμό στο Σαρακινάδο είναι ήδη στους 26 βαθμούς στο νησί. Μάλιστα. Αμοργός. Πάμε μετά στην Αμοργό. Υπέροχη. Ωραία εικόνα. Το δεύτερο λιμάνι του νησιού, στην Αγιάλη, είναι στο βόρειο τμήμα. Και πάμε λίγο στο φύγαμε για τα ορεινά. Πύρου, Ζήτσα, Ιωαννίνων, καθαρός καιρός, κατά γάλανος ουρανός. Πάμε στη διαφήμιση της Ελλάδας. Σαντορίνη, το ηφαίστειο. Πανέμορφη εικόνα. Δεν μιλάμε εδώ καθόλου. Επιστροφή Κεράσοβο. Στην Ήπειρο, Κεράσοβο, έτσι για να μην έχουν παράπονο οι συνάδελφοι του Μέταρ, οι Ηπειρώτες. Και εγώ να μην έχω παράπονο. Δικό μου ήταν το αίτημα. Ευχαριστώ. Και κλείνουμε με κατάκολο. Κατάκολο. 22 βαθμούς στο θερμόμετρο αυτή την ώρα στο λιμάνι μας εδώ. Και στην πόλη 23, στους 22 στην αρχαία Ολυμπία. Περιμένουμε γύρω στους 37 με τοπικά 38 βαθμούς το μεσημέρι στο νομό. Θοδωρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.